Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Πείτε μας. Να σας πω, έχω μία κόρη, ναι, η οποία είχε πάρει, τότε είναι η τηλεόραση δυνατά, δεν έχουμε πρόβλημα. Είχε πάθει κατάθλιψη, ναι, πήρα φάρμακα, πήγε καλά. Ύστερα από μερικά χρόνια μας είπαν πως έχει διπολική διαταραχή, είχε μία down, μία ήταν πεσμένη δηλαδή, ναι, και μία ανέβαινε. Και πήγα Αθήνα σε κάποιο καθηγητή τώρα και παίρνει μια θεραπεία σταθεροποιητικά και είναι συνέχεια σε ερωτήσεις και πόσο καιρό θα τα παίρνω και τι θα τα παίρνω. Πάει καλύτερα βέβαια τώρα, ναι, και θα ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό, αυτές οι αρρώσεις κρατάνε και πόσο κρατάνε και αν γίνονται καλά. Ναι, πάλι για διπολική διαταραχή μιλάμε. Πολύ πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή για τη διπολική διαταραχή. Τελικά είναι το δεύτερο περιστατικό, αλλά εντάχει αν θέλετε απαντήστε. Το ερώτημα είναι πολύ εύλογο και έτσι πραγματικά μια αγωνία αναρωτιέται ο κάθε γονιός και ο κάθε άνθρωπος που πάσχει από αυτά τα προβλήματα, αν θεραπεύεται και πότε θεραπεύεται, ναι, και πώς θεραπεύεται δηλαδή. Αλλά όπως είπαμε και προηγουμένως, αλλά η απάντηση δεν αναπαύει τον τηλεθεατή, την τηλεθεάτρια, τον ακροατή. Η απάντηση είναι ότι εξαρτάται από την κάθε περίπτωση και εμείς ό,τι κάνουμε ως ειδικοί είναι να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον πάσχοντα. Ναι. Δεν είναι, ας πούμε, ότι με έναν μαγικό τρόπο μπορούμε να τον απαλλάξουμε. Η πρόβλεψη όμως είναι πάρα πολύ καλή για την διπολική διαταραχή. Εγώ έχω δει πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που πάσχουν να περνάνε την κρίση της διπολικής διαταραχής και μετά να είναι καλά, να νιώθουν καλά, να εργάζονται, να έχουν καλές οικογενειακές σχέσεις, να προοδεύουν στη δουλειά τους. Το έχω δει πολλές φορές να συμβαίνει και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Ναι. Αλλά δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το χρόνο, γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες η πορεία της εξέλιξης του προβλήματος. Κατανοητό. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και περαστικά της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση τελευταία. Ναι. Ο κύριος Νικήτας, γιατρός. Ψυχολόγος, είμαι γιατρός. Έχετε ιατρείο εδώ στα Χανιά? Ναι, ναι, εδώ είναι το ιατρείο του στα Χανιά. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Εμείς να πούμε μερικές απλές τακτικές, απλοϊκές τώρα, για θεραπεία που θα μπορούσε, αυτοβοήθεια θα λέγαμε τώρα καλύτερα, τι θα μπορούσε να βοηθήσει τον εαυτό μου να νιώθω καλύτερα όταν πάσχω από ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Καταρχήν πηγαίνω στον ειδικό. Πηγαίνω στον ειδικό, ναι. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν με καθοδηγεί ο ειδικός σε αυτά που θα ακολουθήσουν? Σαφέστατα, σαφέστατα. Και το πιο σημαντικό... Έχει ο ειδικός πια. Ναι, γιατί αυτά δεν τα κάνουμε από μόνοι μας, στον εαυτό μας. Παίρνουμε ένα βιβλίο οδηγίες, ναι, για αυτό το πρόβλημα και προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε πάνω μας. Επειδή ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος, κάτι που θα πεις σε κάποιον και θα ισχύει και θα πρέπει να το κάνει, κάποιος άλλος δεν θα πρέπει να το κάνει. Ναι. Βέβαια, τώρα αυτά που θα αναφέρουμε εμείς μπορούμε να πούμε ότι είναι καλά για όλους. Το θέμα όμως είναι αν μπορούν να τα κάνουν. Ναι. Η δυσκολία είναι δηλαδή ότι ναι, είναι καλό, αλλά δεν μπορώ να το κάνω ή δεν είναι πολύ λειτουργικό και αποδοτικό σε μένα. Ωραία. Όταν λέμε δηλαδή στη διαφάνεια θετική σκέψη, που σε όλα τα προβλήματα βοηθάνε αυτά, ναι, δηλαδή να σκέπτομαι θετικά όσο μπορώ και στο βαθμό που είναι δυνατόν σε μένα, σκέφτομαι με ένα θετικό τρόπο. Γιατί? Διότι το μυαλό μου πάει στο κακό συνέχεια. Και εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις. Γιατί, ναι, όταν λες και έχεις εκπαιδευτεί να το λες, πέρασα, ναι, τρομερά, εννοώντας καλά, το τρομερά από μόνο του, τρομερά σαν λέξη, δεν είναι θετικό. Έτσι, ναι. Αποδυναμώνουμε μόνοι μας τη δυναμική της σκέψης των λέξεων και. Δηλαδή θέλει μεγάλη προσπάθεια πραγματικά η σκέψη να είναι θετική και να υποστηρίζεται και από θετικές λέξεις. Ναι, και επειδή βασανιζόμαστε όμως, με ένα αυτόματο τρόπο γεννώνται μέσα μας οι αρνητικές σκέψεις. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Αυτοματοποιημένο είναι αυτό, γίνεται μόνο του. Σκέφτομαι συνεχώς αρνητικά. Ιδιαίτερα αν έχω αιμονές, οι αιμονές είναι ήδη αρνητικές σκέψεις. Δεν μπορώ να τις σταματήσω. Λέει λοιπόν ο ειδικός, σκέψου θετικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άλλος θα το κάνει, ούτε ότι θα θεραπευθεί. Στο βαθμό που έχει τη δυνατότητα και μπορεί, θα το εφαρμόζει και θα βοηθείτε. Γιατί είναι καλύτερα να πεις, όταν σου λέει ο λογισμός θα πετάξω το παιδί μου από τον μπαλκόνι, είναι καλύτερα να πεις ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, είναι μόνο αιμονή, εγώ ησυχάζω, χαλαρώνω, δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι και ξέρω πως δεν θα το κάνω. Αφήνω την αιμονή να υπάρχει μέσα μου, την αφήνω να αιωρείται, απλά δεν της δίνω σημασία, δεν εστιάζω σε αυτήν. Αν μπορέσω να το πω αυτό, στην περίπτωση των αιμονών, βοηθώ τον εαυτό μου. αλλά όχι πάντα και στον ίδιο βαθμό. Άλλοτε πιάνει περισσότερο, άλλοτε πιάνει λιγότερο. Μετά λέμε για τη σωματική χαλάρωση. Το να μπορώ να χαλαρώνω τον εαυτό μου, εκτός από το ότι υπάρχουν τεχνικές χαλάρωσης, και εγώ εστιάζω ιδιαίτερα σε αυτό και προσπαθώ να βοηθήσω τους ανθρώπους να μάθουν τεχνικές συγκεκριμένες, με εισπνοές, με σφίξιμο και χαλάρωμα των μειών και με άλλες μεθόδους, ώστε να έχουν χαλάρωση του μυϊκού συστήματος. Ναι. Γιατί ο αγχωμένος, ο ταραγμένος, ο αναστατωμένος πάντα σφίγγεται. Εμείς θέλουμε να χαλαρώνει. Και το πιο απλό είναι μια βαθιά ανάσα. Μια βαθιά ανάσα πάντα. Εισπνέω, χαλαρώνω το σώμα και λέω δεν με ενδιαφέρεις αιμονή. Δεν με ενδιαφέρει αυτό που μου λες. Ή ακόμα και αν κάνω το ψυχαναγκασμό, μια πράξη δηλαδή, την κάνω ήσυχα, απλά, αβίαστα. Την κάνω με ένα φιλικό τρόπο, χωρίς να συγκρούμε τον εαυτό μου, χωρίς να αμφισβητώ τον εαυτό μου, χωρίς να τα βάζω μαζί μου. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτομαι θετικά, όπως να δούμε πάλι τη διαφάνεια, έχουμε θετική σκέψη, σωματική χαλάρωση, φιλική αποδοχή. Αυτά τα τρία είναι ένα. Αποδέχομαι φιλικά αυτό που μου συμβαίνει. Δεν θέλω να απαλλαγώ επί τόπου. Είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Εδώ και τώρα να ξεπεράσω το πρόβλημά μου. Δεν γίνεται. Μπορεί και να συμβεί ως έκτακτο γεγονός. Ναι. Αλλά εγώ δεν πρέπει να το επιδιώκω αυτό. Και δεν έχει νόημα να αυτομαστιγώνομαι για το πρόβλημά μου, έτσι. Ναι. Μετά, παράδοξη πρόθεση. Ας το αφήσουμε για να μην μπλέξουμε. Αναβολή. Είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε δηλαδή και μπορεί να μπλέξει κάποιος η παράδοξη πρόθεση. Εγώ το λέω. Η αναβολή σημαίνει να λέω, θέλω να πλύνω τα χέρια μου. Δίνω μια αναβολή, ας το πλύνω σε 1 λεπτό, σε 2 λεπτά. Και θέλω κάθε φορά να κάνω μια χρονοκαθυστέρηση, όπως έχουν για τα χρηματογευώτες στις τράπεζες. Σε λίγο, δεν θα το κάνω τώρα. Οι δημιουργικές δραστηριότητες μπορούν να με βοηθήσουν σε όλες τις περιπτώσεις. Βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής μου. Όταν νιώθω καλά και στο βαθμό που είμαι καλά μέσα μου, μειώνεται η ένταση των προβλημάτων. Όσο χειρότερα νιώθω, τόσο περισσότερο αυξάνονται αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό θα δούμε ότι κάτω από στρες και από πιεστικές συνθήκες, οι αιμονές αυξάνουν την έντασή τους. Ναι. Ενώ όταν κανείς περνάει καλά και είναι χαρούμενος, ας πούμε, αν ένας άνθρωπος περνάει μια φάση ερωτική και είναι ερωτευμένος, επάνω στον έρωτα είναι πολύ πιθανό να μειωθούν τα ψυχαναγκαστικά. Ναι. Ναι, γιατί είναι ευτυχισμένος. Τον νοιάζει μόνο το αντικείμενο του πόθου του. Των ερεθισμάτων. Βλέπουμε στη διαφάνεια, που σημαίνει ότι είναι καλό να καταλάβω τι συνήθως προκαλεί σε μένα το σύμπτωμα αυτό. Γιατί κάτω από κάποιες καταστάσεις μερικές φορές πυροδοτείται ο ψυχαναγκαστικός μηχανισμός ή αυξάνει την έντασή του. Εγώ πρέπει να ξέρω τι είναι αυτό που αυξάνει την ένταση των ψυχαναγκασμών και τι είναι αυτό που τη μειώνει. Και ανάλογα να λειτουργώ και να ρυθμίζω την καθημερινότητά μου. Γι' αυτό μαθαίνω να προστατεύω τον εαυτό μου, μαθαίνω να είμαι φιλικός με μένα κάθε φορά και να διαχειρίζομαι σωστά το πρόβλημα, όχι να απαλλαγώ. Εμείς θέλουμε την απαλλαγή. Αυτά βέβαια τα μαθαίνω μαζί με τον θεραπευτή μου. Ναι. Θέλει χρόνο, θέλει εκπαίδευση, θέλει δουλειά. Δεν γίνεται σε μια μέρα.